Άρα για το φως θα κερδίσεις το σκοτάδι. Όταν η διεθνής κοινότητα κοφεύει και στρέφει αλλού το βλέμμα, οι μαθητές του 28ου και 57ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, με ωριμότητα ενηλίκων, στέλνουν μήνυμα κατά του πολέμου. Αν οι πολιτικοί άκουγαν τα παιδιά, ο κόσμος μας ίσως να ήταν διαφορετικός. Είχαμε μόλις φτάσει από μια εκδρομή και η κυρία μας είπε να γράψουμε κάτι μικρά αντιπολεμικά στιχάκια. Με μεγάλη ομαδικότητα δούλεψε η τάξη μας πολύ σκληρά και μαζέψαμε κουβάδες οι οποίοι στη συνέχεια έγιναν τύμπανα και μετά τα τύμπανα της ειρήνης. Φτιάξαμε τα στιχάκια και θέλοντας να δείξουμε το πόσο φρικτός είναι ο πόλεμος μέσα από ένα τραγούδι. Στο τέλος, ένας συμμαθητής μας πρότεινε να φτιάξουμε έδωσε την ιδέα να φτιάξουμε ένα βίντεο όπως και έγινε. Από ό,τι έχουμε μάθει, ο ΙΕ είναι ένας οργανισμός ο οποίος προσπαθεί να δίνει λύσεις στα προβλήματα των χωρών. Εμείς έχουμε σκοπό να ακουστούμε. Με την καθοδήγηση της δασκάλας τους Μαρίας Παπαδημητροπούλου και τη στήριξη του σχολείου, δημιούργησαν ένα άκρο συγκινητικό βίντεο, αφού όπως λένε, ο πόλεμος είναι υπόθεση όλων μας. Προσπαθούμε μέσα από αυτό το βίντεο να πείσουμε τον κόσμο και τους ισχυρούς της γης ότι ο πόλεμος είναι φρικτός. Ο πόλεμος φέρνει δυστυχία και η ειρήνη φέρνει αγάπη και ευτυχία. Πιστεύουμε πως τα μηνύματα που θέλαμε και θέλουμε να περάσουμε και να μοιραστούμε με τον κόσμο είναι ότι ο πόλεμος φέρνει μεγάλες συμφορές. Το λέμε δυνατά και καθαρά εμείς η νέα γενιά και δίνουμε εντολή να σταματήσουν οι πόλεμοι. Δεν θα μας εμποδίσουν να φωνάξουμε δυνατά ενάντια στον πόλεμο. Τα τύμπανα της ειρήνης ήχησαν στο σχολείο, το οποίο αποδεικνύει ότι δεν είναι μόνο ένας χώρος απόκτησης γνώσεων, αλλά χώρος που διευρύνει ορίζοντες και οξύνει την κριτική σκέψη. Να δώσουμε μια εντολή να σταματήσει ο πόλεμος. Επίσης, οι άνθρωποι πρέπει να καταλαβαίνουν τα αγαθά της ειρήνης και ό,τι διαφορές έχουν να τις λύνουν με διάλογο. Είμαστε πολύ θυμωμένοι και απογοητευμένοι, γιατί εξαιτίας αυτών των πολέμων έχουν χαθεί χιλιάδες ζωές ανθρώπων και παιδιών. Λυπούμαστε πολύ μερικούς ανθρώπους οι οποίοι γίνονται πρόσφυγες και αναγκάζονται να μεταναστεύουν σε άλλη χώρα για να σωθούν. Τα μηνύματα που θέλουμε να περάσουμε μέσα από αυτό το βίντεο είναι να μην καταπατούνται ανθρώπινα δικαιώματα όπως το δικαίωμα της ειρηνικής ζωής. Με μια επιστολή προς τον ΟΗΕ, τα παιδιά απέδειξαν πως είναι ενεργοί πολίτες και ξέρουν πώς να παρεμβαίνουν με τον τρόπο τους σε όσα δεινά απαξιώνουν την αξιοπρέπεια.